Κλίμα συνένεσης επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος της Κλεάνθους μετά τη γνωστοποίηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για ματέωση του διαγωνισμού που προέβλεπε τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε άλλα όμορα σχολεία έως την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό που ζήσαμε σήμερα στην συνάντηση είναι η αλλαγή της στάσης του Δήμου προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των ετοιμάτων και της ΕΛΜΕ και των γονέων και των μαθητών, η οποία έλεγε ότι μπορεί να τροποποιηθεί η μελέτη ώστε τα σχολεία να παραμείνουν εν λειτουργία στο χώρο τους και ταυτόχρονα να γίνει το έργο. Εννοείται ότι το έχουμε δει με θετικό μάτι. Περιμένουμε μέσα στο επόμενο 3 εβδομάδες με 1 μήνα το αργότερο αυτή τα καινούργια δεδομένα και μετά θα τοποθετηθούμε σε αυτά τα δεδομένα τα καινούργια. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάκης Κυριζίδης άφησε αιχμές για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είχε στην ευθύνη της το σχέδιο μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, έκανε μάλιστα λόγο για συνεχείς παλινοδίες στο θέμα της μεταστέγασης των σχολικών μονάδων. Όλες αυτές οι παλινοδίες και η μη έβρεση μιας οριστικής και αταλάντευτης λύσης από την πλευρά της δευτεροβάθμιας μας οδήγησαν μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε για να μην απενταχθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, στη ματέωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπάρχουσας. Σας ενημερώνω κιόλας ότι δεν υπήρχε καμία προσφορά, άρα επομένως δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα για όλη αυτή την ιστορία που κάναμε. Και με σκοπό να δούμε μαζί με τους μελετητές, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, τα δικά μας στελέχη, τη δυνατότητα τροποποίησης, βελτίωσης δηλαδή της μελέτης για την κατασκευή του έργου. Τι περιλαμβάνει βελτίωση? Μήπως μπορούμε να γίνει η κατασκευή του έργου εν λειτουργία πλή όλων των σχολικών συγκροτημάτων, των σχολείων, ή αν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν και να έχουμε λιγότερα σχολεία τα οποία θα χρειαστεί να μετακινηθούν κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια. Όλες οι εξελίξεις θα πρέπει να τρέξουν μέσα σε 1 μήνα ώστε να βγει στον αέρα ένας καινούριος διαγωνισμός για το έργο, του οποίου η αρχική μελέτη ολοκληρώθηκε το 2015. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα, καθώς υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου από το κοινοτικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Φιλοδοξία μας είναι όσο το δυνατόν η ηρεμότερη κατάσταση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει και πάνω σε αυτό θα ακολουθήσουμε δηλαδή αυτή την προοπτική. Γνώμονάς μας η λιγότερη απορρίθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ικανοποιημένος για την εξέλιξη, δηλώνει ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Ο στόχος είναι να γίνουν εργασίες ενώ θα λειτουργούν όλα τα σχολεία. Εάν προκύψει κάποια δυσκολία, θα την διαμορφώσουμε ανάλογα. Εμείς, σαν Περιφερειακή Διεύθυνση, ανάλογα με αυτό που θα προτείνει ο Δήμος, θα κάνουμε και δική μας παιδαγωγική πρόταση. Ο στόχος μας είναι να μην μετακινηθούν οι μονάδες πρωτίστως. Εκτός αν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, θα είναι η δυνατή μικρή μετακίνηση, εάν υπάρξει, που πιθανότητα να μην υπάρξει καθόλου, και πρωτίστως η ασφάλεια των μαθητών. Και στη σημερινή συνεδρίαση πάντως, δυναμικό παρόν έδωσαν μαθητές και καθηγητές που συγκεντρώθηκαν στο προάβλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου με πανό, φωνάζοντας συνθήματα κατά της μετακίνησής τους σε άλλα σχολεία, κατά την εκτέλεση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης.